Πάμε στη Μαρία Ζαφυρίου. Μαρία μου, καλημέρα, καλημέρα και σε σένα. Μαρία. Να δούμε μία είδηση της τελευταίας στιγμής. Καλημέρα. Έχουμε φωτιά σε ένα κατάστημα. Πριν από λίγο έσβησε, τέθηκε σε πλήρη έλεγχο. Αποχώρησαν και τα πυροσβεστικά οχήματα, 4 στον αριθμό και οι 10 πυροσβέστες οι οποίοι επιχείρησαν εδώ, στην Βενιζέλου, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Η φωτιά ξέσπασε 2:30 τα ξημερώματα στην αποθήκη ενός κατασκευαστήματος που επισκευάζει κινητά. Αυτό που άφησε πίσω της η φωτιά και μπορείτε να δείτε με τη βοήθεια και του Παναγιώτη Σεμερτζή, είναι ουσιαστικά τα πάντα καμένα στην αποθήκη και στο διπλανό κατάστημα σοβαρές υλικές ζημιές. Οι άνδρες της πυροσβεστικής έκοψαν με τροχό το στορί, τα ρολά, προκειμένου να θέσουν, να θέσουν υπόελεγχο την φωτιά. Μια μεγάλη επιχείρηση που δίρκησε περίπου 3 με 3,5 ώρες. Ευτυχώς δεν είχαμε κάποιον τραυματισμό από αυτό το συμβάν εδώ στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Ναι.